Όλοι ξέρουμε ότι ο σκύλος είναι ο καλύτερος σύντροφος του ανθρώπου διαχρονικά και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η συμβίωση έχει αλλάξει και τον σκύλο βέβαια εφόσον έχει εξελιχθεί από την αρχική του θέση που ήταν αυτή του λύκου και τον άνθρωπο γιατί βλέπουμε διαφορετικά γενικότερα τα ζώα. Το πρόβλημα που έχουμε συχνά με τον σκύλο μας ή με τα σκυλιά μας είναι ότι έχουμε την τάση να τα βλέπουμε και φαντάζομαι λόγω του μεγέθους σαν να είναι τα παιδιά μας και τελικά ε, συμπεριφερόμαστε με τα σκυλιά σαν να είναι πραγματικά παιδιά και εδώ κάνουμε ένα στρατηγικό λάθος είναι ότι δεν βάζουμε την εκπαίδευση σαν κυρίαρχο Πλαίσιο, αλλά βάζουμε ουσιαστικά μια μορφή αγάπης και τελικά κάνουμε αυτό το στρατηγικό λάθος γιατί μετά δεν έχουμε ε, σκυλιά, σκύλο, σκύλα που ε, να είναι συντονισμένα μαζί μας. Τι εννοώ με αυτό. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι έχουν την προσωπικότητά τους και είναι λογικό, αλλά όταν τα αφήνουμε χωρίς καμία εκπαίδευση, όταν δεν είναι συντονισμένα με τον άνθρωπο, έχουν μια συμπεριφορά η οποία μπορεί να είναι και εναντίον του ανθρώπου. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν ακόμα νιώσει ουσιαστικά την ανθρωπότητα, δηλαδή την ανθρωπιά της ανθρωπότητας. Άρα είναι σημαντικό λοιπόν να κάνουμε αυτή την διαφοροποίηση και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα σκυλιά με την εκπαίδευση αλλάζουν και τελικά γίνονται πιο ανθρώπινα. Θα μου πείτε είναι ο στόχος να είναι πιο ανθρώπινα. Δεν λέω ότι γίνονται άνθρωποι. Λέω ότι γίνονται πιο ανθρώπινα. Και οι άνθρωποι δυσκολεύονται μερικές φορές να είναι ανθρώπινοι θεωρούν ότι είναι δεδομένο, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα το αυτονόητο, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ότι υπάρχει ανθρωπότητα και λειτουργούμε μόνο μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Και αυτό είναι το πρόβλημα και με τα σκυλιά. Λειτουργούν αυθόρμητα, κοινωνικά και όχι ανθρώπινα. Όταν όμως βλέπουμε, ας πούμε, σε ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει η εκπαίδευση, δηλαδή ε, ε, τα σκυλιά διάσωσης, που δεν έχουν πια καμία σχέση με την αρχική τους κατάσταση. Είναι κάτι που είναι πολύ εξελιγμένο, είναι κάτι το οποίο αναβαθμίζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του σκύλου και του ανθρώπου, γιατί ουσιαστικά είναι ένας δεσμός. Και το βλέπουμε ακόμα και στον στρατό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας σκύλος, είναι ουσιαστικά ένας συνάδελφος. Άρα έχουμε τις ίδιες ευθύνες σε αυτό το επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλω να αναδείξω με αυτή την παρουσίαση είναι ότι η έξυπνη παιδεία αφορά και τα σκυλιά. Δεν αφορά τα σκυλιά για να γίνουν καλά παιδιά και να έχουν μια καλή διατροφή. Αφορά τα σκυλιά γιατί είναι ένας τρόπος πρώτον να σεβαστούμε την φύση τους. Δεύτερον, να αναπτύξουμε έναν δεσμό μεταξύ του σκύλου και του ανθρώπου που δεν είναι αυτονόητος, δεν είναι δεδομένος, χρειάζεται να κάνουμε υπερβάσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά στο τέλος αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτός ο δεσμός είναι μια παρέμβαση της ανθρωπότητας και τελικά δεν ταυτίζουμε τον σκύλο με ένα παιδί που αυτό δεν έχει νόημα, αλλά στην πραγματικότητα με τον σεβασμό που έχουμε προς την διαφορά του, είναι σαν να λειτουργούμε και να συζούμε με δύο πολιτισμούς.